Ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος στη Volley League έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει ακόμη πιο συναρπαστικός. Σε αυτό τον γύρο των Revanse, οι 9 συμμετέχουσες ομάδες κυνηγούν τους στόχους της σεζόν, με τις περισσότερες εξ αυτών να εισέρχονται στην εκκίνησή του πιο ενισχυμένες. Νικητές στην 11η στροφή το προηγούμενο 24ωρο ήταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άθλος Ορεστιάδας, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στο κρίσιμο ντέρμπι ανάμεσα σε Καλαμάτα 80 και Κηφισιά. Φέτος έχουμε καταφέρει, παρότι είμαστε πάντες στην κατηγορία, να μας σέβονται και να μας, πώς να το πω, να φοβούνται να κατέβουν στην Καλαμάτα να παίξουν. Μας υπολογίζουν όλοι οι αντίπαλοι και νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη συνέχεια του κλίματος, γιατί εμείς θα εκπαιδευτούμε την έδρα. Το γεγονός πως σε αυτή την αναμέτρηση οι δύο ομάδες ρίχνουν νέα πιόνια στην αγωνιστική σκακέρα μετά τις ενισχυτικές κινήσεις του Γενάρη, μεγαλώνει το ενδιαφέρον με τους καλαματιανούς να ποντάρουν στην παρουσία του 7ου παίκτη. Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ενισχυθεί με μια μεταγραφή εκ των έσω, θα έλεγα, γιατί περιμέναμε τον τραυματία Μαουρίσιο Πιέτο. Και αυτή πλέον έχει βρει το ρυθμό της, έχει κάνει τις διορθωτικές δουλειές τις οποίες ήθελε να κάνει και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό παιχνίδι. Βέβαια, εμείς από τη μεριά μας καλούμαστε να υπερασπιστούμε την έδρα μας. Είναι κομβικό βέβαια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 3 βαθμούς διαφοράς και θέλουμε να παραμείνει και μάλιστα να αυξηθεί, αν είναι εύκολο η διαφορά αυτή. Η σημερινή αναμέτρηση ξεκινά στις 5 το απόγευμα και φιλοξενείται στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Καλαμάτας, ενώ τηλεοπτικά θα προβληθεί από την ΕΡΤ3. Σας περιμένουμε. 5 η ώρα στο γήπεδο, εννοείται ότι καλό θα είναι να έρθετε λίγο νωρίτερα. Και θέλουμε τον παλμό, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου, έτσι ώστε αύριο να φύγουμε όλοι από το γήπεδο χαρούμενοι, παίρνοντας άλλους 3 βαθμούς και κάνοντας ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη σωτηρία της ομάδας, και από εκεί και μετά θα έρθουν και καλύτερα, πιστεύω.